Θέλω να συγχαρώ τους καλούς πατέρες, τον πατέρα Κωνσταντίνο, ο οποίος πάντοτε διοργανώνει τέτοιες καλές ευκαιρίες, τον Ανδρέα τον Ιεροψάφτη, ο οποίος μας έφανε με τα ωραία τραγούδια και τους ύμνους που μας είχαν τα παιδιά και η χοροδία του, και όλους εσάς που είσαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σενωρίας του Αγίου Μηνά, του Αγίου Αθανασίου. Σίγουρα σήμερα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, είναι η μέρα Κυριακή, είναι η Δευτέρα Κυριακή των νηστιών, είναι η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η μνήμη του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου και η μνήμη ενός γεγονότος από τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου. Ένα γεγονός το οποίο ήταν ένα προσωπικό γεγονός του Γέροντα, βέβαια είναι γνωστό από τον βίο του πλέον, αλλά για μας που βοηθήσαμε κοντά του άκη ανάξια, εν τούτης είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο εισπράγησε τη ζωή του Κυριουσίου Πατρός μας και θέλω να σας το διηγηθώ όπως μου το διηγήθηκε ο ίδιος. Και μετά να σας πω και ένα-δυο λόγους για τους οποίους έγινε αυτό το γεγονός και τι θέλει να πει για μας σήμερα. Σήμερα, 12 Μαρτίου, έλαβε χώρα αυτό το μεγάλο γεγονός όπου ο Γέροντας Παΐσιος, ο Όσιος Άγιος πλέον Παΐσιος, είχε μία μεγάλη και θαυμαστή εμπειρία από τον Θεό, ο οποίος του έστειλε την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ευθυμία και τον συνήθισε στην καλύβα του και έμεινε μαζί του όλη την ημέρα. Η Αγία Μεγαλομάρτυρα Ευθυμία, η πανεύθυμος αυτή η Αγία, έζησε στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινοπόλεως, της Μικράς Ασίας, τον καιρό των διωγμών, των μεγάλων διωγμών και μαρτύρησε μία αρνησάμενη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και πέρασε πάρα πολλά μάθη μαρτύρια. Ήταν μια νέα κοπέλα, κοπέλα μόρη επιφανών ανθρώπων της πόλεως και πλουσία αρκετά, την οποία αφού συνέλαβαν βέβαια οι δωρολάτρες και αφού δεν αρνήθηκε τον Χριστό, την βασάνισαν με πάρα πολλά βασανιστήρια και στο τέλος την εσκόντωσαν και παρέδωκε την ψυχή της στον Θεό Πατέρα της. Ο Γέροντας δεν ήξερε πολλά πράγματα για την ζωή αυτής της Αγίας, ούτε και είχε και κάποια ιδιαίτερη σχέση με αυτή. Ήξερε ότι υπάρχει μια Αγία Ευθυμία, όπως ξέρουμε όλοι μας, και όπως ξέρετε όλοι σας, αλλά τίποτα πέρα από τούτο. Τι είχε συμβεί όμως? Ο Γέροντας είχε βγει από το Άγιον Όρος και ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Ελλάδος κατά εκείνο το διάστημα, και ένας Μητροπολίτης, ο οποίος μετήχε στην Ιερά Σύνοδο, παρακάλεσε τον Γέροντα να έρθει στη Μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, να το συναντήσει και να του πει τη συμβουλή του για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζαν στην Ιερά Σύνοδο. Πράγματι, ο Γέροντας, υπακούοντας την προτροπή του Επισκόπου, βγήκε από το Άγιον Όρος, παρόλο που ήταν περίοδος νηστείας,
και πήγε στο μοναστήρι μόνο και μόνο για να δει τον επίσκοπο αυτόν τον Μητροπολίτη και να πει τη γνώμη του για το θέμα το οποίο θα του έθετε. Όντως έτσι έγινε, πήγαινε, είδε τον Μητροπολίτη, ήταν ένα πολύ πολύπλοκο θέμα και ο Γέροντας έδωσε τη συμβουλή του και την απάντησή του, αλλά είχε και κάποιες αμφιβολίες, μήπως έτσι έπρεπε να απαντήσει ή διαφορετικά έπρεπε να τοποθετηθεί στο θέμα αυτό. Στο μοναστήρι όμως, όπως πάντοτε συνέβαινε, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, όταν έμαθαν ότι ήταν ο Γέροντας Παΐσιος εκεί, μαζεύτηκαν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι ήθελαν να τον δουν. Ο Γέροντας όμως, επειδή βιαζόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, δεν μπόρεσε να δει κανένα. Απλώς πέρασε από το αρχονταρί και από τον χώρο που παραμένουν οι ξένοι και τους εχαιρέτησε όλους και τους έδωσε την ευχή του και την ευλογία του και τους εξήγησε ότι δεν μπορεί να τους δει διότι βιαζόταν πάρα πολύ να επιστρέψει πίσω στην έρημο στο Καλύβιο. Τότε εκεί είχε μια ομάδα από νεαρά κορίτσια και μάλιστα μία εξ αυτών που ήταν και λίγο πιο έτσι ζωηρή του λέει καλά αφού δεν μας βλέπετε θα μας δώσετε ευλογία να έρθουμε στο Άγιον Όρος. Καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο διότι οι γυναίκες δεν πάνε στο Άγιον Όρος. Τώρα καλός ή κακός ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ο Γέροντας επειδή έκανε και αστεία διάφορα, ήταν αστείος και χαρούμενος και ευδιάθετος άνθρωπος, απάντησε στην κοπέλα αυτή, ναι εντάξει αν θέλει να έρθει στο Άγιον Όρος έλα, έχει ευλογία να έρθεις. Αστείο της είπε. Έφυγε, μπήκε στο Άγιον Όρος, μπήκε στην έρημο. Την άλλη ημέρα ή τη μεθεπόμενη ημέρα, το πρωί η ώρα 9 το πρωί, όχι τη νύχτα, ενώ διάβαζε την τρίτη ώρα, όπως είναι το τυπικό του σερήμου εκεί στο Άγιον Όρος, χτύπησε η πόρτα του. Χτύπησε η πόρτα της καλύβας του στην έρημο, που ήταν ένα παράξενο πράγμα για τέτοια ώρα δεν κυκλοφορούν εκεί επισκέπτες τόσο πρωί μέσα στην έρημο. Ερώτησε ο Γέροντας ποιος είναι και το απάντησε μια γυναικεία φωνή η Ευφημία. Κύριε λέει σου, ποια Ευφημία, πού βρέθηκε εδώ Ευφημία, στο Άγιον Όρος, στην έρημο. Λέει κανένας πειρασμός θα είναι, ο σατανάς θα είναι, δεν είναι δυνατόν. Δεν απάντησε καθόλου, συνέχισε να διαβάζει την τρίτη ώρα. Σαν να χτυπάει η πόρτα. Ποιος είναι, ρωτάει ο Γέροντας. Άνοιξε πάντα, του λέει μια Ευφημία. Αμέσως θυμήθηκε την κοπέλα εκείνη που ήταν στο μοναστήρι και λέει Παναγία μου, τι φαντάζομαι, θα έρθει αυτή η κοπέλα, φαίνεται. Και ντύθηκε αντρικά ρούχα και μπήκε στο Άγιον Όρος και ήρθε εδώ να με δει, επειδή τη είπα εγώ έτσι αστειευόμενος, έλα, έχει ευλογία να έρθει. Και τι θα κάνω εγώ τώρα με αυτή την κοπέλα εδώ. Την ακουστή ότι ήρθε μια κοπέλα εξαιτία του στο Άγιον Όρος. Άρχισα λοιπόν να του ζώνουν τα φίδια που λέμε στην καθομιλουμένη. Και σκεφτούν πώς να αντιδράσει. Δεν απάντησε, σκεφτούν πώς να αντιδράσει. Ξαναχτύπησε τρίτη φορά η πόρτα και απάντησε θυμωμένο ο Γέροντας. Ποιος είναι. Ήταν θυμωμένος γιατί ήταν αισθάνθηκε ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Τότε το απάντησε η Ευφημία είμαι Γέροντα. Και άνοιξε την πόρτα και μπήκαν τρεις άνθρωποι μέσα στην καλύβα του. Μπήκε πρώτα η Παναγία, μετά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και μετά η Ευφημία. Όχι στον ύπνο του αυτά έτσι. Ήταν ξύπνιος ο Γέροντας. Διέβαλε την τρίτη ώρα. Επειδή είχε δει την Παναγία πολλές φορές ο Γέροντας, αμέσως πληροφορήθηκε ότι η Παναγία Θετόκος ήταν κατ' αλήθεια εκείνη την ώρα εκεί και έβαλε μετάνοια και προσκύνησε τα πόδια της Παναγίας η οποία τον αγκάλιασε, τον χαΐδεψε στο κεφάλι και του ασπάστηκε το κεφάλι. Και πήρε τον Ιωάννη τον Θεολόγο και του λέει εμείς πάμε ένα παιδό. Εκεί είχε ένα μικρό διαδρομάκι, αμέσως εκεί που ήταν η πόρτα και έμπαινε από το διάδρομο στο μικρό κλεισάκι. Πήρε τον Θεολόγο από το χέρι, του λέει εμείς πάμε ένα παιδό. Και πήγανε στο κλεισάκι. Πίσω έμεινε η Ευφημία. Ήταν μια νέα κοπέλα, 22 χρόνων περίπου, με μπλε βαθιά μπλε ρούχα, ντυμένη σαν μοναχή σχεδόν, και έμεινε πίσω. Εσύ τι δε, ποια είσαι.
Του λέει, με μάθησε ευφημία. Απόρρισε ο γέροντας, ποια είναι αυτή η ευφημία. Του λέει, και ποιοι είσαι εσύ, πού βρέθηκες εδώ. Του λέει, μη στενοχωρήσει γέροντα, ήρθα εδώ για να σε βοηθήσω. Της λέει, για να δούμε να είναι η μάθηση ευφημία. Και της είπε να κάνουν τρεις μετάνοιες να προσκυνήσουν την Αγία Τριάδα. Της είπε να κάνει το σταυρό της για να δει αν ήταν όντως Αγία ή μια δαιμονική απάτη ή μια πλάνη δαιμονική. Λέει, να κάνω το σταυρό μας και να πούμε το προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Τριάδα μου σου το χώριστο. Έκανε το σταυρό της, έκανε το γέρο του σταυρό, έκανε μια μετάνοια. Αλλά πρόσεξε ότι η Αγία το είπε χαμηλά, χαμηλόφωνα αυτό το πράγμα και έκανε μετάνοια κάπως διαφορετικά από το γέροντας. Αυτό τον ανησύχησε και της είπε έτσι λίγο αυστηρά, εδώ να βλέπεις, το βλέπω κι εγώ και να λες δυνατά να σ' ακούω. Χαμογέλασε η Αγία, του είπε εντάξει γέροντα, μην ανησυχείς. Και έκανε μετάνοια εκεί που του έλεγε, εκεί που της είπε ο γέροντας και εκφώνος και δυνατά απήγγειλε την προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια κάθισε εκεί και κάθισε ένα σκαμνάκι που πάντοτε ο γέροντας εκεί είχε πλέον μετά το γεγονός αυτό την εικόνα της Αγίας Ευφημίας και άναβε ένα κερί συνεχώς εκεί στο σκαμνάκι εκείνο και εκστατικός και απορριμμένος διερωτόταν σε τι οφειλόταν η επίσκεψη της Αγίας αυτής κοντά του. Του είπε ότι ήρθε για να το απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία του έθεσε ο Μητροπολίτης και στα οποία απάντησε ο γέροντας και είχε αναμφιβολία να απάντησε καλά και επιβεβαίωσε ότι καλώς απάντησε στα ερωτήματα του Μητροπολίτη, το μίλησε για πολλή ώρα για πάρα πολλά θέματα τα οποία τον απασχολούσαν και μετά του διηγήθηκε τη ζωή της ολόκληρη που δεν την ήξερε τη ζωή της ο γέροντας. Όταν του διηγήθηκε τη ζωή της όμως, ο γέροντας ταυτόχρονα έβλεπε τη ζωή της Αγίας όπως ας πούμε τώρα ένα ασεβές παράδειγμα, αλλά περίπου έτσι το κατάλαβα από ό,τι μου το έλεγε και εμένα, σαν μια κινηματογραφική ταινία που έβλεπε μπροστά του, όπως όσοι από εσάς πηγαίνετε στον κινηματογράφο, βλέπετε μια ταινία μπροστά σε ένα κυκλοφορεί, έτσι έβλεπε την ταινία αυτή. Όταν έφτασαν στην ώρα των μαρτυρίων, των βασανιστήριων και του διηγόταν τα βασανιστήρια που υπέστηκαν από τους δωρελάτρες και την αγάπη του Χριστού, ο γέροντας έφρυξε, δεν μπορούσε να τα βλέπει. Διότι έβλεπε αυτή τη νέα κοπέλα η οποία βασανίζεται ανηλαιώς από τους δωρελάτρες, μέχρι που την διέλυσαν κυριολεκτικά σωματικά και την κατασκότωσαν στα βασανιστήρια, και έκλεισε τα μάτια και λέει, δεν μπορώ να δω άλλα. Λέει, πώς άντεξες αυτό όλα τα βάσανα. Το απάντησε η Αγία, του λέει, γέροντα, αν ήξερα στον ουρανό πόση δόξα έχουν οι Άγιοι και τι ανταπόδοση έχουν όλα αυτά τα βάσανα, θα προσπαθούσα να τα κάνω διπλάσια και τριπλάσια. Αλλά δεν ήξερα τότε κι εγώ την δόξα των Αγίων Μαρτύρων και το τι ανταπόδοση έχουν οι μάρτυρες από τα βάσανα αυτά στην αγάπη του Χριστού. Τέλος πάντων, μετά του διηγήθηκε για την Βασιλεία του Θεού, για το πώς είναι οι Άγιοι στον Παράδεισο, το απεκάλυψε ουράνια μυστήρια και απόκρυφα πράγματα. Πέρασε η ημέρα και έμεινε μαζί του μέχρι σχεδόν τις 3-4 το απόγευμα, από όταν ήρθε η ώρα να φύγει, τον ασπάστηκε τον γέροντα και αυτός τον ασπάστηκε στο μέτωπο και έφυγε η Αγία και άφησε τον γέροντα σε μια ουράνια κατάσταση η οποία δίσκησε μέρες ολόκληρες που δεν άνοιξε το καλυβάκι του σε κανένα, ούτε έφαγε, ούτε ήπιε, ούτε κοιμήθηκε για μέρες ολόκληρες μέσα σε αυτήν την παραδεισένια κατάσταση. Από τότε ο γέροντας, όπως είναι φυσικό, ευλαβεί το πάρα πολύ την Αγία Ευφημία, την Πανεύθυμο και Μεγαλομάρτυρα και πάντοτε στις 2 φορές τον χρόνο που γιορτάζει η μνήμη της, τελούσε ένα γρυπνία που πηγαίναμε όλοι εκεί και με μεγάλη συγκίνηση πανηγύριζε και αγρυπνούσε και προσευχόταν στην Αγία αυτή την οποία γνώρισε ο ίδιος προσωπικά.
Αυτό το γεγονός μου το διηγήθηκε ο ίδιος το 1977, μετά από μια αναγλυφνία που είχαμε νικήσει στο καλυβάκι του Τιμίου Σταυρού, την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, τα μεσάνυχτα μετά από ένα θείο γεγονός το οποίο συνέβη και στο καλυβάκι του Σταυρωμένου. Από τότε ο γέροντας έλεγε σε όλα τα πνευματικά του παιδιά να επικαλούνται την Αγία Ευφημία και να παρακαλούν να προσεύχεται και αυτοί για αυτούς και να πρεσβεύει για αυτούς, διότι ο ίδιος είχε πλέον προσωπική εμπειρία με την ζωή της και την παρησία που είχε στον Θεό. Όμως δύο πράγματα ήθελα να πω γαρμένα από αυτήν την διήγηση. Μετά από τόσα χρόνια και σήμερα που σκεφτόμουν αυτό το γεγονός του γέροντα, αναλογίζω με το πόση μεγάλη παρησία είχε αυτός ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού για να έχει αυτές τις ουράνιες παρηγοριές. Και η αιτία και που είχε αυτή την ουράνια κατάσταση ήταν διότι ο γέροντας απέφευγε με κάθε τρόπο κάθε ανθρώπινη παρηγοριά. Εκεί που ζούσε, ιδίως τα πρώτα χρόνια και μετά εκεί στο καλυβάκι, στον Εσταυρωμένο, στην Καψάλα, δεν είχε καμία ανθρώπινη παρηγορία. Ήταν μία έρημος, όσπου έφτανε το μάτι του ανθρώπου, δεν είχε κοντά τίποτα το ανθρώπινο, ούτε να κατοικά κάποιος, ούτε να δεις άνθρωπο μπροστά σου, μόνος του, με μόνο τον Θεό, χωρίς καμιά παρηγορία, μέσα σε μία ανηλαίητη άσκηση και μία βία φύσεως δυναική και αδιάλειπτο, και με αυτόν τον τρόπο προσδεχόταν μόνο την ελπίδα του στον Θεό και την αγάπη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Έτσι μας έδειχνε όλους ότι, και μας δείχνει σήμερα ο γέροντας, ότι όταν δεν έχουμε την ανθρώπινη παρηγορία, όπως συχνά πυκνά μας δίδασκε, έχουμε τη θεϊκή παρηγορία. Και ο γέροντας πάντοτε αυτό έλεγε: όσο πιο πολλές δυσκολίες έχεις στη ζωή σου, τόσες πιο πολλές θείες ευκολίες θα απολαύσεις. Όσο λιγότερη ανθρώπινη παρηγοριά έχεις, τόσο μεγαλύτερη θα έχεις την παρηγοριά του Θεού. Και όταν έχεις απουσία ανθρώπων, έχεις την παρουσία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον δίδασμα δίδασκε κάθε πονεμένον άνθρωπο και κάθε δυσκολεμένον άνθρωπο να κάνει υπομονή στη ζωή του, να περπατά τον δρόμο του έχοντας ελπίδα στον Θεό και να μην απογοητεύεται αν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγοριά δίπλα του, διότι έτσι είναι η πνευματική νόμη. Όσο κανείς στερείται την ανθρώπινη παρηγορία και καταφεύγει στον Θεό με την προσευχή, με την υπομονή, με την καυτερία και για την αγάπη του Θεού ιδιαίτερα, τόσο πιο πολύ ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο, τον στηρίζει, τον ενδυναμώνει και τον στερεώνει στον δρόμο της πίστεως και στον δρόμο του Θεού. Ο γέροντας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έζησε τη ζωή του μέσα σε αυτό το άχρηστο φως, το οποίο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκει συνεχώς στην Εκκλησία μας, μέσα σε αυτή τη θεϊκή παρηγοριά η οποία ήταν γεμάτη η ζωή του, αφού είχε στερηθεί οικειοθελώς ο ίδιος αυτήν τη χάρη του Θεού, είχε στερηθεί την ανθρώπινη παρηγορία και την διευκόλυνση των ανθρώπων. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε σε πόση στέρηση ζούσε. Μία φορά ήθελε να κάνει θεία λειτουργία στο καλυβάκι του, στην έρημο, και είχε ένα μπουκάλι με κρασί, με νάμα, το οποίο είναι απαραίτητο βέβαια για την θεία λειτουργία. Είχε ένα μικρό μπουκαλάκι, το οποίο είχε νάμα μέσα για τη θεία λειτουργία. Έρημος τώρα, σκεφτείτε, εκεί δεν υπήρχε τίποτα το ανθρώπινο κοντά. Το βράδυ πήγε να δοκιμάσει τη θεία τον άμαν εκείνο να δει αν είναι καλό και να μπορέσει την επόμενη μέρα να έρθει ο ιερέας να τελέσει τη λειτουργία. Και μην σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να ειδοποιήσει τον ιερέα, διότι δεν υπήρχαν ούτε τηλέφωνα τότε, ούτε δρόμοι, ούτε τίποτα στο Άγιον Όρος. Πήγε λοιπόν, άνοιξε το μπουκάλι να δει, δυστυχώς τον άμα είχε ξυνήσει. Έγινε ξύρι. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να κάνει τη λειτουργία. Σκεφτόταν ότι θα έρθει η ωραία σάδικα, θα κάνει τόσον κόπο να έρθει εκεί στην έρημο να λειτουργήσει και ότι θα στερεί το βέβαια και ο ίδιος
τη μεγάλη ευλογία της Θείας Κοινωνίας. Τον πήρε το παράπονο ανθρωπίνος που δεν είχε ούτε ένα μπουκάλι νάμα. Τόση φτώχεια είχε αυτός ο άνθρωπος. Φτώχεια εκούσια, όχι ακούσια. Όχι χωρίς να το θέλει, αλλά ότι το ήθελε. Ο ίδιος ήθελε να είναι τόσο φτωχός. Λοιπόν, έβαλε το μπουκάλι εκεί και πήγε στο κελάκι του δίπλα από το κρυσάκι και προσευχόταν και έλεγε πόσο ανάξιος άνθρωπος είμαι. Ούτε ένα μπουκάλι κρασί δεν έχω να κάνω τη Θεία Λειτουργία. Και τι θα γίνει αύριο που θα έρθει ο ιερέας, πώς να τον ειδοποιήσω τώρα, να του πω να μην έρθει τουλάχιστον, να μην κοπιάσει, να μην κουραστεί. Ετοιμαζόταν και σκεφτόταν μέσα στο μυαλό του να βρει μια δικαιολογία, να του πει ότι πάτε μου, δυστυχώς το βράδυ δοκίμασα τον άμα, δεν σκέφτηκα να το δοκιμάσω νωρίτερα, να σε ειδοποιούσα ότι δεν θα κάνουμε Θεία Λειτουργία ή τουλάχιστον να πεις να ζήσω εσύ λίγο κρασί να τελέσουμε τη λειτουργία. Δεν το σκέφτηκε αυτό, δεν το έκαμε. Το πρωί πριν έρθει η ώρα να έρθει ο ιερέας, πήγε στην εκκλησία να ανάψει την καρδίδα και βλέπει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας ένα μεγάλο μπουκάλι με βοδιαστό κρασί, φρέσκο, γλυκύτατο, ωραιότατο, το οποίο του παρεχώρησε η Υπεραγία Θεοτόκος για να τελέσουν Θεία Λειτουργία. Τέτοια η ζωή του ήταν γεμάτη. Τόσο πολύ γεμάτη που εμείς όλοι που ζούσαμε κοντά του, τόσο τα είχαμε συνηθίσει ώστε δεν μας φαίνονταν καθόλου παράξενα πλέον. Αλλά θα πω και έναν άλλο στοιχείο από αυτά που του είπε η Αγία Ευθυμία, για το οποίο ο Γέροντας πάντοτε μας έλεγε προκειμένου να διεγείρει τον ζήλο μας οι αγώνες πνευματικούς. Βλέπετε, όταν την ερώτησε ότι πώς άντεξες όλα αυτά τα μαρτύρια, εκείνη το απάντησε ότι αν ήξερα, Γέροντα, όλη αυτή τη δόξα των Αγίων Μαρτύρων, θα έκανα πολύ περισσότερες προσπάθειες, εποστώ πολύ περισσότερα μαρτύρια από αυτά τα οποία υπέστηκα, προκειμένου να απολαύσω μεγαλύτερη δόξα. Γιατί η δόξα των Αγίων είναι αιώνια, ενώ τα βασανιστήρια είναι πρόσχερα. Με αυτόν τον τρόπο ο Γέροντας παρηγορούσε όλους τους πονεμένους ανθρώπους, λέγοντας ότι κάνοντας υπομονή στις θλίψεις, στους κόπους, στους πόνους, στις δυσκολίες, στις απογοητεύσεις, στα βάσανα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας την πορεία της ζωής μας, κάνοντας υπομονή για την αγάπη του Χριστού, μπορούμε να δεχθούμε μεγάλη χάρη και μεγάλη ευλογία και να σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά τα οποία διερχόμαστε δεν τελειώνουν σε αυτόν τον κόσμο μέσα σε έναν τάφο, αλλά όλα αυτά τα οποία διερχόμαστε στον κόσμο αυτό μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά μέσα από την υπομονή μας, μέσα από την προσευχή μας, μέσα από την δοξολογία του Θεού, μέσα από την καρτερία, σε πίστη και σε αγάπη Θεού, και όλα αυτά μπορεί να γίνουν πραγματικά μεγάλη ανταπόδοση στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Διότι τα μεν πρόσκαιρα είναι εφήμερα και παροδικά, τα δε αιώνια είναι μόνιμα και μένοντα. Έτσι μας παρηγορούσαν όλους μας να έχουμε προθυμία και στους πνευματικούς αγώνες και στους πνευματικούς σκόπους, όπως είναι η νηστεία, όπως είναι η αγρυπνία, όπως είναι η κόπη σωματική και πνευματική, αλλά πάνω υπομονή στους πειρασμούς και στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, στις περιπέτειες, στις αρρώστιες, στις συκοφαντίες, να έχουμε υπομονή να αναλογιζόμενοι ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Αντίθετα, όλα αυτά τα πράγματα μας καρπεργάζονται την αιωνιότητα και την κληρονομία της αιωνίου Βασιλείας του Χριστού μας. Και ότι η δόξα των Αγίων είναι μόνιμη και αιώνια. Και Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος ο αναμάρτητος, αλλά Άγιος είναι αυτός ο οποίος αγαπά τον Θεό, προσεύχεται, επικαλείται το όνομα του Θεού, αγωνίζεται πνευματικά, αλλά πάνω απ' όλα ξέρει να ταπεινώνεται και να μετανοεί και να εξομολογείται. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, παρόλο που σκεφτόμουν τι θα σας έλεγα, αλλά από το πρωί αυτή η αίσθηση ήταν μέσα στην ψυχή μου λόγω της μνήμης της σημερινής ημέρας, την οποία δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν ότι σήμερα έγινε αυτό το γεγονός, όμως εμείς που κατ' ευδοκία γνωρίσαμε τον Γέροντα, ιδιαίτερα αυτή την ημέρα τον επισκεφτόμασταν,
και απολαμβάναμε την ευλογία να μας τρέφει και να μας στηρίζει με τη Θεία Παρουσία του και τους Θείους Λόγους του, άσχετα βέβαια εάν όλα αυτά δεν εκαρποφόρησαν στη δική μας περίπτωση, αλλά όμως είμαστε υποχρεωμένοι, αφού είμαστε αυτόπτες μάρτυρες και αυτοί οι μάρτυρες, να το καταθέσουμε στην αγάπη του λαού του Θεού και να γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο Χριστός μας είναι ζωντανός, είναι στους αιώνας, είναι χθες και σήμερα, ο Αυτός και πάντοτε, εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς που γιορτάζει σήμερα μας απέδειξε με την θεολογία του και με την εμπειρία του ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, το πραγματικό φως του κόσμου. Και ο Γέροντας Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, μας αποδεικνύουν σήμερα ο Χριστός παραμένει πράγματι ζωντανός και είναι το φως του κόσμου. Και ο Περικατών είναι το φωτί και στο φως του Χριστού δεν παραμένει στο σκότος και έχει την εμπειρία του Θεού η οποία είναι διάπτυτος σε κάθε εποχή. Εύχομαι αδελφοί μου αγαπητοί, η χάρη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, οι ευχές της και οι πρεσβείες της και οι ευχές του Θείου Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου να μας σκεπάζουν, να μας ενδυναμώνουν, να μας συνετίσουν και εμάς, ώστε και εμείς να καταλάβουμε την αξία της Βασιλείας του Θεού της αιώνιας και να έχουμε υπομονή και καυτερία στις θλίψεις μας, στους πειρασμούς μας, στις δοκιμασίες μας, που δόξα τω Θεώ δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς δυσκολίες σε αυτόν τον κόσμο. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της Αγίας της Σαρακοστής και προχωρώντας ολοταχώς πλέον προς την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Ο Θεός μαζί σας.